Να καλωσορίσω τώρα στο στούντιο του Sky μαζί με τον συναδελφό μου, τον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Κώστα Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Φίλη, ζητώντα σα έτσι κάπω να, ακτινογραφήσουμε το σκηνικό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε από τη μία τι προκλητικέ ενέργειε τη Άγκυρα στην Κυπριακή ΑΟΣ και από την άλλη έχουμε μία κίνηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά που αφορά στην Αμόχωστο. Όλα αυτά να τα βάλουμε στο ίδιο καζάνι. Νομίζω πω ναι. Δηλαδή, η Τουρκία προσπαθεί σε συνεργασία με του οι οποίοι βέβαια λειτουργούν ω πυθύνη όργανο αυτή, να αυξήσει το κόστο για την Κυπριακή Δημοκρατία, με απότερο στόχο αφενό να αναστείλει μέρο ή συνολικά το ενεργειακό πρόγραμμα τη τελευταία, αφετέρου να βρεθεί στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση υπό ευμενέστερου όρου από ό,τι υπάρχουν σήμερα για την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή, το δίλημα που θέτει προ την Κύπρο η Τουρκία είναι. Δικαιώματα, μάλλον κυριαρχία από τη μία, την οποία στην αμφισβητώ και θα εξακολουθήσω να στην αμφισβητώ, ξεκινώντα από τα βορειοδυτικά, πηγαίνοντα mm -hmm. στα βορειοανατολικά, που ούτω ή άλλω είναι κατεχόμενο κομμάτι, και συνεχίζοντα τα νότια. Κυριαρχία λοιπόν έναντι ενέργεια. Αν θέλει την κυριαρχία σου, θα πρέπει να συμβαστεί στα ζητήματα ενέργεια μαζί σου. Αν θε να συνεχίσει με το ενεργειακό σου πρόγραμμα όπω το κάνει. Τότε να ξέρει ότι εγώ θα αρχίζω να τσιμπάω ε, κομμάτια κυριαρχία ή τουλάχιστον να τα αμφισβητώ, εν τη πράγμαση. Mm -hmm. uh, κύριε Φίλη, περιγράφεται μια διαδικασία η οποία στην πραγματικά οθεί προ μια διαπραγμάτευση. Είναι πιέσει, απειλέ, κινήσει που οθούν σε μια διαπραγμάτευση. Πόσο φοβάστε ότι σε αυτή τη διαδικασία, πιέζοντα για μια διαπραγμάτευση, μπορεί να συμβεί ατύχημα, μπορεί να συμβεί δηλαδή ένα επεισόδιο που μπορεί και να μην είναι προγραμματισμένο, μπορεί να προκύψει. Δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό. Προφανώ, ε, αν μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Τσίμα, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μικρέ mm. δυνάμει, δεν περιμένει κανεί από αυτή ότι θα βγει και θα ε, βρεθεί αντιμέτωπη, ε, μιλώντα αεροναυτικά, με την, με την Τουρκία. Έτσι. Ε, ούτε η Ελλάδα πρόκειται να το πράξει. Η Κύπρος είναι ένα κυρίαρχο κράτο. Από εκεί και πέρα και η Ελλάδα και η Κύπρο έχουν εστιάσει την προσοχή του στο διπλωματικό κομμάτι, ειδικότερα δε στι κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα, αν θέλετε μετά μπορώ να απομνήσει κουβέντα γι' ναι, από και πέρα, σε αυτό. Ναι, ναι, από εκεί πέρα, ω προ το ατύχημα, πάντα η πιθανότητα αυτού υπάρχει στο Αιγαίο. Όχι mm. στην Ανατολική Μεσόγειο. Και γιατί στο Αιγαίο, γιατί στο Αιγαίο υπάρχουν, συνε, υπάρχουν συνεχεί εμπλοκέ, αερομαχίε δηλαδή. Και εκεί μπορεί να προκύψει κάτι ε, είτε mm. απροσδόκητο, είτε λιγότερο απροσδόκητο, εφόσον είναι πολλαπλάσιε αυτέ τι τελευταίε μέρε. Υπάρχει ένα κατά πόσον ε, μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι τη πίεση για να. Σπροχτεί η ελληνοκυπριακή κυρίω πλευρά σε τραπέζι μια διαπραγμάτευση υποδεισμενή όρου. Ε, μια εξαγωγή τη κρίση στο Αιγαίο είναι, θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σενάριο. Δηλαδή, όπω εκτό από τα γεωτρύπανα, σήμερα έχουμε και μια κίνηση που αφορά το, το, την αμόχωστο, mm -hmm. μια απειλή για την αμόχωστο, θα μπορούσε να προσθεθεί και μια απειλή ή μια κίνηση, εμπάσχε περιπτώσει, στο Αιγαίο. Η πιθανό απειλή, ή απιθανό. Η απειλή για την αμόχωστο, ε, επειδή είναι αρκετά ρευστό το σκηνικό, Μπορεί να μα προειδεάζει για μια ενδεχόμενη α, διάθεση τη Τουρκία να στηρίξει τη διχοτόμηση. Mm. Θεωρώ ότι η διχοτόμηση δεν είναι προ όφελο τη Τουρκία. Αν δει κανεί όμω το χάρτη, μπορεί να εκτιμήσει ότι τελικά η Άγκυρα ίσω να επιμείνει σε αυτό, βλέποντα mm. ότι και από ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ένα σενάριο το οποίο διόλου δεν αποκλείεται. Αντιθέτω, υπάρχει Τώρα στο τραπέζι. Τώρα τελευταία, ακριβώ, συμφωνώ με αυτό. Ε, αλλά μπορεί βέβαια να είναι και μια κίνηση εντυπωσιασμού. Ω προ το Αιγαίο, όχι, κύριε Τσίμα. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να εξαχθεί αλλά η πρίσιμο. χρήση τη Ανατολική Μεσογείου προ το Αιγαίο και γιατί αυτή τη στιγμή τα μέτωπα του Προέδρου Ερντογάν είναι πάρα πολλά, θα πρέπει να κλείσει κάποια από αυτά. Πολλά. Γιατί αν ανοίξει ένα κόμμα στο Αιγαίο, θα προσθέσει έναν κάτι στα πλευρά του και σε τελική ανάλυση το Αιγαίο και η Ελλάδα λόγω τη υψηλή αποτρεπτική του ε... δεν είναι ένα εύκολο παίκτη δεν είναι ένα εύκολο πεδίο προβολή ισχύω. Πάντω, Παύλο, βλέπουμε. Να υπάρχει ένα φλερτ, ε, μια κινητικότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, γύρω από το Καστελόριζο. Ναι. Ε, υπάρχουν οι υπόνοιες ότι μπορεί να κινηθούν ε, προ αυτή την περιοχή οι Τούρκοι. Έχει εκδοθεί μια ναύταξη για μια ναυτική άσκηση αύριο, που έχει και μια συμβολική αξία τη μέρα που θα συνεδριάζουν οι ισχυροί της Ευρώπης ναι, για λοιπόν. το θέμα αυτό μεταξύ άλλων. Και επίσης η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά... Πλευρά, λένε πως ε, τα σενάρια που έχουν να κάνουν με, την, α, α, με τις επιχειρήσεις των Τούρκων στην Κυπριακή ΑΟΣ Είναι διαφορετικά με αυτά που θα τεθούν σε εφαρμογή στην περίπτωση που απειληθεί η περιοχή του Καστελόριζου Σε ό,τι αφορά την ελληνική αντίδραση, είναι αυτό είναι ολοφάνερο <σχελίδι> ε, ε, Μια κίνηση, ε, εάν στα αλήθεια τα τουρκικά γεωτρύπανα αρχίσουν να δρούν στο, στα νερά τη Κύπρου. Είναι όντω μια προσβολή τη της, της κυριαρχία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι όμω διαφορετική τάξη θέμα αν κάνουν κάτι στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Αυτό είναι εντελώ άλλη τάξη πρόβλημα και εντελώ άλλη τάξη θα είναι η αντίδραση. Αλλά και εγώ δεν εκτιμώ ότι η Τουρκία σε αυτή τουλάχιστον τη φάση είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο. Είπε ο κύριο ε, Φίλη ότι ο, ο, ο Ερντοάν έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, έχει μια κρίση που πάει χειρότερα. Ο κύριο Ερντοάν ανέβηκε στην εξουσία χάρη στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, επειδή δηλαδή οι προηγούμενοι mm. είχαν προσφύγει στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, και τώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να είναι ο ίδιο που θα προσφύγει ξανά στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Έχετε κάτι έτοιμο στην Κωνσταντινούπολη που οικονομία. δεν ξέρω αν πάνε έτσι όπω το. Εκλογέ στην Κυριακή και ε, ε, οι δημοσκοπήσει τις uh, παρακολουθούμε με κάποια επιφύλαξη, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν αποκλείουν να ιτηθεί ξανά, να ιτηθεί δεύτερη φορά, παρόλα αυτά. Αυτό τι θα σημαίνει, κύριε Φίλη. Θα είναι τεράστιο πλήγμα και για το προφίλ του πρόεδρου Ερντογάν, θα είναι τεράστιο πλήγμα και πολιτικό, διότι ο ίδιος ξεκίνησε, την πολιτική του σταδιοδρομία από τον Δήμο Κωνσταντινούπολη, όταν mm. εξελέγει το 1994 δήμαρχο, τότε είχε πει ότι όποιο ελέγχει την Κωνσταντινούπολη ελέγχει mm. την Τουρκία. Θα αντανακλάσει όμω τα νερά τη Μεσογείου μια τέτοια ε, εξέλιξη. Δεν το πιστεύω, γιατί αμέσω μετά τι εκλογέ έχουμε μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία είναι συνολική με τι ΗΠΑ. Mm. Δεν προλαβαίνει. Είναι πολλά τα μέτωπα, κυρία Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εμεί και οι τηλεθεατέ μα, που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά το πρόεδρο Ερντογάν. Θεωρεί ότι στο τέλο θα βγει κερδισμένο. Mm. Εγώ θεωρώ ότι. Σε κάποια από αυτά θα βγει ζημιωμένο. Άρα λοιπόν, μετά τι εκλογέ στην Κωνσταντινούπολη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έχει να διαχειριστεί την κρίση με τι ΗΠΑ λόγω τη επικείμενη από ό,τι φαίνεται εξαγορά και τοποθέτηση των πρώτων συστοιχειών S400 στην τουρκική επικράτεια. Και συν τη άλλη, εφόσον οι Αμερικανοί προχωρήσουν ακόμα και με το ήπιο σενάριο επιβολή κυρώσεων, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην αμυντική βιομηχανία, που είναι το καμάρι του Ερντογάν, είναι εκεί που έχει επενδύσει να. και πολιτικά αλλά και γεωπολιτικά για να δείξει την ισχύ τη Τουρκία παγκοσμίω, όπω βέβαια και στην οικονομία. Και όπω είπε πριν ο κύριο Σήμα, η οικονομία θα συμπλήρωνα στην πολύ σωστή σκέψη του. Η είναι αυτή η οποία έφερε τον Ερντογάν στην εξουσία και κυρίω τον εδραίωσε και του επέτρεψε να κυριαρχήσει πολιτικά τα τελευταία 17 χρόνια. Η οικονομία κινδυνεύει mm -hmm. να είναι κόλαφο για τον Ερντογάν και η Αχίλιο του Πάμε τέρναν. λίγο στι Βρυξέλλε αύριο. Εκεί φαίνεται Αθήνα και Λευκοσία πάνε ε, με ένα στόμα μια φωνή. Πάνε να ζητήσουν κυρώσει. Ε, Όμω τα, τα συμφέροντα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με την Τουρκία δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Ε, τι πρέπει να περιμένουμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τόσο ισχυρό μπλοκ για την επιβολή κυρώσεων, που να στηρίζει την επιβολή κυρώσεων και μάλιστα σκληρών κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, όπω αντίστοιχα υπήρξε το 2014 mm -hmm. απέναντι στη Ρωσία, παρά το γεγονό ότι η Ρωσία προσάρτησε μία χώρα η οποία δεν είναι ευρωπαϊκή, ενώ η Τουρκία αμφισβητεί, δεν έχει προβεί ακόμα σε προσάρτηση, τα κυριαρχικά δικαιώματα ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θεωρώ ότι στο καλό σενάριο θα έχουμε μία πολύ σκληρή ανακοίνωση, η οποία θα μας προδιαθέτει για την επιβολή κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία. Μπορεί να στοχοποιήσει κάποια πρόσωπα, μπορεί να στοχοποιήσει την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίων, αλλά όπως είπατε και εσείς κυρία Κοσιόνη, τα συμφέροντα τα οικονομικά... Α δούμε τη Γερμανία, α δούμε την Ολλανδία, αλλά και τα ε, ευρύτερα στρατηγικά είναι πολύ μεγάλα. Απλώ επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι, επειδή το αναφέρουν πολλοί, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να απειλήσει με νέε ροέ προσφυγομεταναστευτικέ, στο βαθμό που θα μπορούσε να το κάνει στο παρελθόν, για δύο λόγου. Ο ένα είναι γιατί, ε, αυτή τη στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα ρεύμα προ την ακροδεξιά και ένα ρεύμα γενικότερα το οποίο δεν επιτρέπει σε χώρε όπω η Τουρκία να κάνουν παιχνίδι. Είδαμε τι έγινε με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Γαλλία, Άξι, η και Γερμανία, αποφάσισαν σύνορα. να μεταθέσουν στο χρόνο την ε, προοπτική ένταξη τη Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Το δεύτερο είναι ότι. Από τα λίγα θέματα που δένουν αυτή τη στιγμή τι ευρωτουρκικέ σχέσει είναι το προσωπικό mm -hmm. Από εκεί η Τουρκία αντλεί και χρήματα, ε, ε, μεγάλα κεφάλαια. Άρα δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να απειλήσει με αυτό το στοιχείο το οποίο το φοβούμαστε όλοι και κυρίω εμεί ω Ελλάδα. Παύλο, mm -hmm. μία τελευταία κουβέντα για ποιον πρέπει να περιμένουμε από τι Βρυξέλλε. Και να σημειώσω εδώ ότι και η στάση τη Λευκοσία είναι αρκετά σκληρή. Θέλει κυρώσει και, και αλλιώ. Αλλιώ, αφήνει οι υπόνοιε, δεν το λένε βεβαίω ανοιχτά, ότι μπορεί να α, βρεθούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία θα βάλει και βέτο στο, στα θέματα τη διεύρυνση τη ε, ε, ευρωπαικη Ένωση. Αυτό είναι ένα 24ωρο σκληρή διαπραγμάτευση. Μια... Εμπλοκή. Ναι, υπάρχει μια, θα, θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση από την πλευρά τη Λευκοσία. Θα βάλει τα πάντα, όλα τα όπλα στο τραπέζι, προκειμένου να αποσπάσει το καλύτερο δυνατό. Μια όσο γίνεται πιο σκληρή ανακοίνωση και όσο γίνεται πιο χειροπιαστέ αντιδράσει. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τουρκία. Το τι θα πάρει θα το δούμε στο τέλο τη ημέρα. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Να πω μόνο μια κουβέντα για να τελειώσουμε με τα εσωτερικά μα. Ε, εμένα μου κρατώ μια φράση που έγραψε ένα. Βετεράνο της κυπριακής πολιτικής, ένα άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, που είπε ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει για την Κύπρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα σήμερα είναι να την αφήσει στην άκρη. Να μην την ανακατέψει στο προεκλο... προεκλογικό παιχνίδι mm. και στην προεκλογική του ρητορική. Νομίζω ότι έχει δίκιο 100%. Συμφωνείτε, βλέπω, κύριε Φίλιππ. Σα ευχαριστώ θερμά και του δύο για την ενδιαφέρουσα νομίζω, συζήτηση που είχαμε.